Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την τηλεοπτική σφήνα στα σπόρα από τη Βεργίνα Τηλεόραση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 ζωντανά και σε επανάληψη την ίδια μέρα στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στο πρόγραμμα της Βεργίνας Τηλεόρασης, την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε και στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ TV στο 655 κανάλι. Είμαστε εδώ, δεύτερο μέρος εκπομπής, αφού αναλύσαμε τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, αφού μάθαμε τι γίνεται στο Ηράκλειο πριν την έναρξη του αγώνα του Όφη με τον Άρη και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο καλησπερίζοντας ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόσφερε σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής και σαν μέλος της ΕΠΟ και σαν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε και τις, όπως μας είπε και ο Αλέξης Αλεξίου φεύγοντας, τις σχολές προπονητών στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο κύριος Στέλης Μπατάκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους, αλλά κύριε Νίκο μας, μάλλον να βλέπω αυτό το σφήνα. Ναι. Φαίνεται, είναι αν είναι η σφήνα εκείνη η οποία στριμώχνει τα πράγματα, δηλαδή. Ναι, είναι. Είναι η σφήνα που στριμώχνει τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς. Ωραίος. Λοιπόν, θέλω να πάμε, κύριε Μπατάκη, πρώτα να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή από τον Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο, τον οποίο θα τον δούμε τώρα μέσω Skype. Καλησπέρα, Στέλιο. Τι γίνεται, πρέπει να έχει πολύ κρύο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στον κύριο Μπατάκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για πες μας τι γίνεται η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό 2-0 επί της ΑΕΚ. Η επόμενη μέρα, Νίκο, εμφανώς φέρνει χαμόγελα, είναι και είναι το κλίμα σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα υπήρχαν στον πλανήτη ΠΑΟΚ την περασμένη Δευτέρα μετά το μάτς με την Τρίπολη. Δηλαδή από την πολύ μεγάλη απογοήτευση στην πολύ σημαντική χαρά της νίκης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, μια νίκη η οποία κρατάει τον ΠΑΟΚ στο κόλπο και της Διάδας, αλλά γιατί όχι και της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μια νίκη η οποία ήρθε με έναν άκρος πιστικό τρόπο, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει μια, θα το πω, ένα τσαμπουκά στο αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, ακόμα και στην εξέδρα που πήγαινε η μπάλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάλι έκαναν τάκλιν. Δεν άφησε σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Και γενικότερα, πάντως, Νίκο, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο αντάμιψε τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ήταν καλός και με τον Ολυμπιακό. Απλά εκεί δεν είχε τον γκολ που είχε με την ΑΕΚ, δεν είχε την αποτελεσματικότητα, δεν είχε τον κινησμό που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι με τον Ολυμπιακό υπήρχαν 16 τελικές για τον ΠΑΟΚ, ενώ χθες ο ΠΑΟΚ είχε, νομίζω, 7, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ή 6 ή 7. Ασφαλώς αυτή η νίκη είναι σημαντική και φαίνεται, Νίκο, και από τους αριθμούς ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα των ντέρμπι. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μέχρι στιγμής τα όσα παιχνίδια έχουν γίνει στο πρωτάθλημα μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τους πιο πολλούς βαθμούς. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα μίνι πρωτάθλημα 10 μεταξύ των τεσσάρων ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα είχε 10 βαθμούς. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον καθάρισε με τα ντέρμπι μέχρι τα play-off, ενώ οι υπόλοιποι, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν μίνιμουμ ένα ντέρμπι ο καθένας. Δεν βάζουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 2 ντέρμπι. Ναι. Γιατί παίζει και με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο, παίζει και στην ΟΠΑΠ Αρένα τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Διάρκειας. Σωστά, σωστά. Τώρα, ναι. Για τον Κωνσταντέλια θέλω να σε ρωτήσω, γιατί σήμερα από το πρωί υπάρχουν πολλά δημοσίευματα σε ξένα μέσα ενημέρωση για τον Κωνσταντέλια, ιδίως στην Αγγλία. Νίκο, εγώ θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω όσοι μας παρακολουθούν, όσοι γνωρίζουν από social media. Εγώ, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι ασχολούμαι, παρακολουθώ πάρα πολλές ώρες social media, δεν έχω ξαναδεί για παίκτη του ΠΑΟΚ να είναι στο Twitter πρώτο hashtag, πρώτο trend σε όλη την Ελλάδα. Για πάρα πολλές ώρες. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι, ο Κωνσταντέλιας, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αυτό που λες, επίσης το βίντεο με τη μαγική πάσα που κάνει στον Άρεϊ, έχει παίξει παντού. Αυτό στην εδώ. Αγγλία, ναι. στη Βραζιλία, στη Γερμανία, παντού. Αλλά ακόμα και στην Ελλάδα, Νίκο, είδα σχόλια από οπαδούς όλων των ομάδων να επιθυμούν τον Τέλεια, ο οποίος, η αλήθεια, Νίκο, είναι ότι δεν έχει μόνο τη φάση αυτή. Δηλαδή, αν κάτσει και δει κανείς ξανά το παιχνίδι, επειδή ο κάθεσε και το είδα ξανά το βράδυ, έχει ακόμα 2-3 μαγικές ενέργειες, μία-δύο ποδιές στο ρότα και μία ακόμα δρίμπλα που αδειάζει 3. Νομίζω ότι έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι ο Τέλειας, με αποκορύφωμα βέβαια αυτή την πάσα, την οποία επέτρεψε μου να πω ότι αν τη βλέπαμε από τον Μέση ή από τον Ρονάλντο, τώρα θα έχει γίνει ήδη σήμα εκπομπής. Βέβαια. Χωρίς σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ήδη σήμα εκπομπής και αυτή η πάσα που κάνει ο Τέλειας, ναι, στον Άρη για τον γκολ. Επίσης, Νίκο, επέτρεψε μου να σταθώ σε δύο ακόμη πρόσωπα του ντέρμπι, κυρίως πέρα του Τέλεια, έτσι, στον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη. Νομίζω ότι
ο κριτικός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, πέραν του γκολ που βάζει, έτσι, που είναι πολύ ωραίο και παλικαρίσιο, εχθές θα πρέπει να του απονείμω τα εύσημα, γιατί έκανε τον Λιβάη Γκαρσία, τον καλύτερο επιθετικό του πρωταθλήματος και πρώτο σκόρερ, μια απλή αναφορά στο φιλοαγώνος, που δεν είναι εύκολο. Ναι. Για πρώτη φορά. Για πρώτη σε καμία περίπτωση. Ναι. Για πρώτη φορά φέτος. Γιατί όπως ξέρει και ο κ. Μπατάκης, γνωρίζει και εσύ πολύ καλά ότι οι νίκες, ειδικά στα ντέρμπι, ξεκινούν από την άμυνα. Εάν καταφέρεις και έχεις το 0 πίσω στην άμυνα, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές μπροστά, θα βρεις τον τρόπο να σκοράρεις. Και είδαμε αναμφίβολα τη μεγάλη ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και μπροστά, είτε λέγεται Ντέλιας, είτε λέγεται Νάρεϊ. Γιατί ο Νάρεϊ σκόραρε το πρώτο γκολ με τύχη βέβαια, από σπότα η μπάλα χτυπάει στο Βίντα. Αλλά στο δεύτερο γκολ κάνει μια φανταστική εκτέλεση corner με πολλά φάλσα στο δεύτερο δοκάρι. Οπότε ο ΠΑΟΚ πόνταρε στην άμυνα, ήταν πολύ συμπαγής. Γιατί δεν θυμάμαι εγώ, Νίκο, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ. Πέραν δύο σουτ στο τέλος που έγινε από Τσούμπερ και από Γκατσίνοβιτς, δεν θυμάμαι η ΑΕΚ να έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει πραγματικά. Ακόμα και όταν βρέθηκε κοντά στον γκολ, ο Κοτάρσκι κράτησε το 0 και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στο κάδρο και τον Κοτάρσκι, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας τερματοφύλακας υψηλών προδιαγραφών. Και το καλοκαίρι νομίζω θα ανοίξει κουβέντα σοβαρή για αυτόν, γιατί θυμίζω, Νίκο, ότι θα είναι και ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας στην Εθνική Ελπίδων στο Euro που έρχεται το καλοκαίρι. Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μας. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, επειδή είπατε προηγουμένως, κύριε Μπατάκη, σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν η πρώτη φορά που τον είδατε να μην ακουμπάει την μπάλα, δηλαδή φέτος. Νίκο, βέβαια, φέτος αυτός με εντυπωσίασε. Ίσως βρήκε μια θέση που δεν την ήξερε. Ο δε προπονητής του έδωσε μια ελευθερία. Αλλά το καλό για την ΑΕ και για τον Γκαρσία και τον προπονητή, αλλά και τον Αραούχο, είναι ότι ο Αραούχο κάνει μια άλλη δουλειά, ίσως τη βρώμικη σε εισαγωγικά, και αυτός βρίσκεται σε ένα χώρο που μπορεί να παίζει τα πάντα μπροστά, all around. Mm-hmm. Αυτός εκμεταλλεύτηκε πρώτα το άλμα του, αλλά ταυτόχρονα και την ωραία, ας το πούμε, απαλλαγή που μπορεί να κάνει. Χθες όμως ήταν ο σι παρόν. Ναι. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι υπερβολή, πάντοτε με τα δεδομένα, τα τηρούμενα που κρατάμε στα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ. Ναι. Όπου όλοι χειροκροτούσαν. Ναι, βέβαια, είναι γεγονός αυτό. Άρα τον εκμηδένεις, άρα δεν μπορεί να πει κανένας. Αλλά καλά είναι να κρατήσουμε την μπάλα χαμηλά, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρά. Ας αφήσουν τις σιρήνες για μεταγραφές. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα παιδιά. Διότι αν φύγουν έξω και δεν παίρνουν παιχνίδια, δύσκολα θα κληθούν. Εθνική ομάδα. Σε εθνική ομάδα. Μας ενδιαφέρει η εθνική ομάδα. Ναι. Δεν θα βγάζουμε τα ταλέντα για να γεμίζει το ταμείο της κάθε ΠΑΕ. Βέβαια, αυτές οι ομάδες που επένδυσαν και επενδύουν στους παίχτες, στους Έλληνες. Σύμφωνα εδώ, τώρα βλέπω τη φάση. Ναι. Αυτή εδώ μου θυμίζει την προπόνηση που κάνουν τα παιδάκια προκειμένου να εξασκήσουν τα πόδια, ναι, και να φέρουν την. Ακριβώς. Σωστά. Είναι αυτό η ζωγκλωρική αυτή. Και το παιδί όμως είδε περιφερικά και έκανε την πάσα αυτή που. Την έκανε την πάσα, να ξέρετε, πάντοτε. Την κάνει καλύτερη αυτός που την υποδέχεται. Και ο τρόπος δεν ήταν τυχερός καθόλου. Ήταν φανταστική ενέργεια. Απλώς η μπάλα χτύπησε. Άτυχος ήταν ο τερματοφύλακας που χτύπησε τα πόδια του. Του βγήκε λίγο πιο δεξιά, έτσι, πιο αριστερά κλπ. Πάντως, να πω σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάμε για τον Κωνσταντέλια και επειδή εσείς έχετε την εμπειρία και είπατε προηγουμένως κάτι, να προσέξουν, γιατί αν φύγουν έξω και δεν παίξουν μπάλα, μιλάτε για το παράδειγμα π.χ. του Τζόλι μόνο, ή του Γιαννούλη ή όλων όσων φύγαν. Γιατί και τον άλλο του Πέλκα, ο οποίος ήταν και οριμασμένος και τα λοιπά. Ναι. Δεν βλέπετε, ενώ οι υπόλοιποι που φύγαν από μικρές ομάδες, ναι, διαπρέπουν. Ναι. Ενώ τα παιδιά αυτά φύγαν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν και πρωταθλητής. Ναι. Δεν ήταν μια τυχαία ομάδα. Ναι. Αναπτύσσονται καλά λοιπόν στις ακαδημίες, αλλά πρέπει να προσεχθούν. Είναι πολύ μικρά ακόμη. Ναι. Πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, εσείς αν είχατε τον Κωνσταντέλια και τον Κουλιαράκη. Δεν θα τον έδινα ποτέ, μετά από 2-3 χρόνια. Μετά από 2-3 χρόνια. Και βέβαια. Δεν είχα παίκτες εγώ όταν ήμουν προπονητής, νέους που διέπρεψαν χρόνια, ο Αλεξανδρής, ο Κασάπης, ο Κωστής. Δεν βιαστήκαμε να τους δώσουμε μεταγραφή. Τους, ναι, αφήσαμε λίγο να οριμάσουν και μετά. Τον Κωνσταντίνο που κρατήσαμε, γιατί ο Κωνσταντίνο, καθήμενος σε εισαγωγικά στον Ηρακλή, δεν απέφερε περισσότερα χρήματα και επιτυχία στην ομάδα. Τι χρήματα, θυμάστε το. Δισεκατομμύρια. Μιλάμε. Τώρα 3,5 δις μόνο ήταν. 3,5. Μόνο σημερινά δηλαδή, λεφτά, αν τα βάλουμε γύρω στα 10-11 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, να τα αφήσουν τα παιδιά χαμηλά την μπάλα. Τα παιδιά είναι καλά. Βέβαια, εγώ προς στιγμήν είδα τον μικρούλι, τον Κωνσταντέλια, λίγο τα προηγούμενα παιχνίδια, κάπου λίγο έτσι ένα σφιγμένος. Το ξέρει ο ίδιος και η οικογένειά του και πρέπει όλοι, ειδικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει πολύ. Έτσι πιστεύω.
να γίνει καλύτερος. Για τον άλλο, τον Γουλιαράκη, θέση που την παίξατε χρόνια, γιατί την ξέρετε. Κοιτάξτε, το να παίξεις άμυνα λένε είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι έτσι. Απλώς η άμυνα μπορεί να διδαχθεί εύκολα. Ναι. Να διδαχθεί. Ναι. Αντιλαμβάνεται. Ενώ η επίθεση. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή το μυαλό του Χατζηπαναγή, ο προπονητής, να το οδηγήσει και να του πει κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο και να μην το αφήνει πρωτοβουλίες. Ναι. Η εύκολη λοιπόν άμυνα λένε και είναι εύκολο να παίξεις. Όχι. Είναι η παράδοση του Έλληνα. Βγάζουμε πολλούς στόπερ. Ναι. Πάρα πολλούς στόπερ. Πάρα πολλούς στόπερ. Πάρα πολλούς. Είπατε προηγουμένως για την έμπνευση του Χατζηπαναγή, αλλά επειδή ο Βασίλης Χατζηπαναγής έχει κάνει μια δήλωση στη βράβευση που του κάναμε από την Βεργίνα τηλεόραση σχετικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σε αυτή τη δήλωση ο Βασίλης Χατζηπαναγής λέει πώς μπορεί να φτιάξει το ποδόσφαιρο και έχει ακριβώς το ίδιο με εσάς, την ίδια ακριβώς σκέψη όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα τη δούμε τη δήλωση αυτή, γιατί είναι μια βράβευση η οποία έγινε μέσα στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζες Καζίνο από την Βεργίνα τηλεόραση. Μια πολύ ωραία βραδιά, η βραδιά των Αστερών. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Δεν την είδα, τώρα θα χαρώ να τον δω. Και έχει κάνει αυτή τη δήλωση παρουσία μάλιστα του Προέδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Μπαλτάκου, ο οποίος άκουσε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Θα ακούσουμε και πω μετά για τον κύριο Μπαλτάκου λίγο. Το ότι δεν έχουμε Έλληνες παίχτες, πώς το βλέπεις? Αυτό είναι σίγουρα. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Εγώ έχει πιστεύω, κάτι στο μυαλό του. Ναι, εγώ και στα καμπ που κάνουμε, το λέω αυτό το πράγμα, ότι πρέπει κάποιο φραγμό να γίνει, τουλάχιστον 4 με 5 παίχτες Έλληνες, να είναι νόμος. Δεν θα ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά δεν παίζουν τουλάχιστον 4 παίχτες. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Γιατί δεν θα έχουμε... Σε λίγο και εθνική. Ναι. Μπορεί να μην έπαιξε εθνική, αλλά είμαι Έλληνας και θέλω η Ελλάδα να προχωράει. Σωστός. Αυτά. Τελικά, γιατί δεν έπαιξε εθνική ομάδα ο Χατζηπαναγής? Είναι μια ιστορία που εγώ και ο Βασίλης ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να τη βγάλουμε έξω. Σημασία είναι ότι δεν είναι ότι δεν έγιναν προσπάθεια. Δεν έγινε προσπάθεια. Αλλά είναι ο τρόπος που είχε έρθει ο Βασίλης, με τι τρίξε εισαγωγικά ο Ατματζίδης, πόρεσε και τον έφερε. Ναι. Και τον απέσπευε στις άλλες ομάδες. Ήταν υπερηβόητη ακόμη τότε χρήση από Βόρειο Ήπειρο και τα λοιπά, δύο ομογενείς, Τουρκία, Κύπρο ή και Βόρειο. Καταλαβαίνετε, τότε ακριβώς μπορούσαμε να φέρουμε μεταγραφή χωρίς να έχουμε προβλήματα. Αν χειριζότανε βέβαια αλλιώς τα πράγματα, αλλά όταν δεν έπαιζε κάτω στο κέντρο, στο ΠΟΚ, ίσως δεν ενδιαφέρθηκαν για να τον αφήσουν να μην πάρει μεγάλη αξία και να τον πάρουν ίσως από τον Ηρακλή πολύ πιο εύκολα κάτω. Δηλαδή, αν έπαιζε στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, θα έπαιζε εθνική ομάδα? Και κάναν τους κατάλληλους χειρισμούς. Ναι. 100%. 100%. 100%. Άρα δηλαδή αυτοί θέλανε να παίξει τον Ηρακλή, να τον... Όχι, όχι, δεν το λέω. Αυτό είναι μια υπόθεση. Ναι. Μια υπόθεση. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν ψάξανε αυτό εδώ. Το τεκμήριο που υπάρχει μέσα, που υπήρχε τότε, εδώ μιλάμε τώρα για τους νόμους της αυτής, της επταετίας. Ναι, ναι. Έτσι. Το 75 ήρθε έτσι κι αλλιώς. Υπήρχανε, τι, επειδή έγινε μεταπολίτευση, δεν ήταν ο νόμος εκείνος από πριν? Ναι, ήταν ο ίδιος νόμος. Βέβαια. Έτσι μπορέσαμε και πήραμε. Δεν άλλαξε ποτέ αυτός ο νόμος? Άλλαξε μετά. Μετά. Άλλαξε. Μετά από χρόνια. Είναι, μετά πρέπει να το αποδίδεις κατευθείαν την ηθαγένεια, όπως κάνουμε στον Μπάγεβιτς και σε πολλούς που δώσαμε. Το Βασίλη κατευθείαν έπρεπε εκεί την ώρα να του δώσουμε εμείς. Εκεί την ώρα, όχι μετά να καθίσει να κάνει την διεργασία όλη για να αναγνωριστεί, αφού ήτανε μαμά. Υπήρξε κολλησιεργία και από τον Ηρακλή ή από την ΕΠΟ? Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Εγώ... Δηλαδή υπήρχε κάποιος από τον Ηρακλή που να μην ήθελε να παίξει? Να σας πω κάτι, επειδή έλειπα εγώ. Ναι. Εγώ έλειπα στον Καναδά. 79 έλειπα στον Καναδά. Ναι. Εγώ βέβαια τον Βασίλη τον είδα στον Καναδά σε μια στιγμή πολύ άτυχη. Τραυματισμένος εγώ, τον είδα να τραυματίζεται μέσα στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Ναι. Διότι ο Κυπουρός εισαγωγικά που συντηρούσε το χορτάρι πανέμορφο είχε ξεχάσει το pop-up ανοιχτό. Και οδηγώντας την μπάλα ο Βασίλης, το βρήκαμε κάτω. Και ήμουνα μαζί με τον συγχωρεμένο τον Χαραλαμπίδη, τον γιατρό, και πάγωσα. Βέβαια, και εγώ είχα τότε κάτι ανάλογο με τον Βασίλη. Αλλά εγώ ήμουν εκεί και έγινα καλά, διότι πήγα σε χειροπράκτορα. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ γρήγορα. Ο Βασίλης ήρθε εδώ, ήρθε γιατρούς, τον στείλανε, τον κάνανε. Ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Το ότι λέει ο καθένας διάφορα για μένα και για τον Βασίλη, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλός φίλος. Αλλά επί ευκαιρία, μια που είδα τώρα, έπρεπε εκεί λίγο που κάνει και τα κάμπ και δίπλα ήταν ο κύριος Μπατάκος. Διότι πραγματικά πρέπει να αναγνωρίσουμε την ΕΠΟ
που εγώ δεν έχω καμία εκτίμηση, δεν τρέφω στο γραμμένο. Στο γραμμένο. Καμία. Ακριβώς, έχω την πικρία μου, ναι. Ο δικός μας λοιπόν που καθάρισε τους δικούς μας. Είναι στο team της ΕΠΟ. Και ο Βασίλης μπορεί και πηγαίνει, εκτός από τα καμπ που κάνει με τον Νίκο τον Φράγκο, ναι. Πηγαίνει ακριβώς και στις ενώσεις και διδάσκει αυτό που μπορεί να διδάξει. Ο Βασίλης ξέρετε ότι μπορεί να διδάξει μόνο το πρακτικό ποδόσφαιρο. Το θεωρητικό το έχει ο Νίκος ο Φράγκος. Ναι, βέβαια. Από εκεί πέρα λοιπόν, ευτυχώς ανανεώσαν και πάλι το συμβόλαιό του. Ευτυχώς. Και ναι. Το λέω ευτυχώς γιατί θα πρέπει να του κάνουν από τώρα μέχρι διαβίου. Ισόβιο. Ναι. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Χωριστά τα υπόλοιπα που θα μπορεί ο Βασίλης, μην ξεχνάμε γιατί δεν είναι και πολλές, πολύ μεγάλες οι αμοιβές, μπορεί να κάνει και τα ΚΑΜ και από ό,τι μαθαίνω πηγαίνει καλά. Ναι. Σημασία είναι ότι ο Βασίλης έχει μείνει αυθεντικός και δυστυχώς όσοι δεν τον ξέρουν και αν δεν τον πλησιάσουν γιατί είναι και λίγο δύσκολος χαρακτήρας, εννοώ ότι εύκολα δεν ανοίγει τον εαυτό του ούτε κάνει φίλους και καλά κάνει γιατί έπαθε πάρα πολλά. Συμφωνεί. Μπορούμε να αποκομίσουμε ακόμη και αυτό που είπε με αυτή την απλότητα ή με την αφέλεια που είπε τέσσερις. Τι τέσσερις. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν τέσσερις, τρεις, πέντε. Τώρα δεν παίζει κανείς, γι' αυτό το είπε. Σου λέει, τι να παίζει. Αφού δεν παίζει κανείς στην εθνική ομάδα, στην Ελλάδα, στις ελληνικές ομάδες, ας παίξουν τουλάχιστον τέσσερις. Αυτό είπε. Ψάχνουν ευτυχώς υπάρχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και κάπου κάπου ίσως και ο. Τώρα δεν ξέρω, η Άκη είχε χθες κάποιον. Είχε τον τερματοφύλακα μόνο. Το... Σαν Ελληνές, τον Αθανασιάδη. Τον Αθανασιάδη. Και ο Ρώτα θεωρείται Έλληνας. Αθεωρείται. Βλέπετε. Τώρα όμως είναι διαφορετικά. Ναι. Βλέπετε ο Βορειοπυρώτης ή ο ομογενής από Κύπρο ή όπως ήταν ο Βασίλης, διότι ο Βασίλης δεν φταίει ο ίδιος. Ναι. Φταίει ο εκείνος ο πόλεμος που χάσαμε όλοι από ένα κομμάτι της ζωής μας. Έχασα εγώ και τον πατέρα μου. Τότε. Έφυγε τότε βέβαια. Για εκείνους δεν θεωρείται ο Έλληνας. Ποιος ο Βασίλης, που μητέρα Ελληνίδα. Για την εποχή εκείνη στην ΕΠΟ δεν θεωρείται ο Έλληνας ο Βασίλης. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά σας είπα έλειτα 4 χρόνια. Ναι. Όταν γύρισα και ανακάλυψα ότι ήταν αργά πια, διότι έπαιξε το φιλικό, τον βρήκαν εκείνο το σκανδαλάκι σε εισαγωγικά που εγώ τον περίμενα τον Βασίλη το 1976, μάλιστα με τον Πλατσούκα. Ναι. Είχε έρθει ο Πλατσούκας και ο Μέρτζος στους Ολυμπιακούς και περιμένουμε τον Βασίλη με την ομάδα της Ρωσίας. Ολυμπιακή ομάδα της Ρωσίας. Είχε δοκιμαστεί, είχε παίξει. Και με εκείνη τη συμμετοχή και με την άλλη, ο καθένας βρήκε ένα όριο και έβαλε φρένο. Ναι. Τι να πούμε. Τότε ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια. Κάποιοι λένε, κύριε Μπατάκη, ότι επειδή προερχόταν από μια κομμουνιστική χώρα, γι' αυτό κόπηκε. Ε, καλά τώρα. Ισχύει αυτό. Αν αυτό έγινε στην Ελλάδα, τότε πρέπει να κοπούμε όλοι μας. Ναι. Διότι όλοι που έχουμε υποφέρει από αυτόν τον περιβόητο εμφύλιο. Ναι. Και να σταματήσουν αυτές οι ακρότητες των πολιτικών. Συμφωνώ. Αρκετά, ως εδώ και μη παρέκει. Σας ψηφίζουμε, αλλά όχι τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Μη μας διαιρείτε. Γιατί μάλιστα. Πρόσφατα, όπως ξέρετε. Διότι πηγαίνω λίγο τακτικά τώρα, βρεθήκαμε με κάποιον άλλον Έλληνα δημοσιογράφο στην Κοριτσά και του περνούσα όπου περνούσαμε και έλεγα, βλέπεις λοιπόν, δεν σε μοιάζει αυτό σαν Ελλάδα. Ήταν Ελλάδα. Ήταν η Βόρεια Σύπρος. Η Κοριτσά. Όπου έχει πολλούς Έλληνες. Καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μιλά ελληνικά. Στην Κοριτσά. Βέβαια. Εκεί λοιπόν ακριβώς βλέπεις τα πράγματα πώς αυτοί εξελίσσονται. Διότι τώρα γιατί εξελίσσονται, γιατί θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευκαιρία λοιπόν να δείξουν και ένα καλό χαρακτήρα. Ναι. Εμείς λοιπόν, δυστυχώς τα παιδιά μας τα τρώμε εμείς. Ναι. Σωστό. Τώρα, προηγουμένως έβλεπα και θέλω λίγο να την εμπειρία σας να μας πείτε. Υπάρχει το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή καταρχάς πώς βλέπετε τις ομάδες πάνω ψηλά, γιατί είναι λίγο η κατάσταση μετά την νίκη τη χθεσινή του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, άλλαξε λίγο το σκηνικό. Ξαναμπαίνει στο κάδρο ο ΠΑΟΚ για διεκδίκηση πρωταθλήματος. Πώς τα βλέπετε εσείς? Γιατί κάποιος αφαίρεσε το ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό από το κάδρο. Έτσι λέγανε. 8 βαθμούς πίσω και τέτοιο. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα ντέρμπι. 10. Ναι. Το δε άλλο που έχω από τα χθεσινά και θα το πω με λύπη είναι αυτό που όλοι κατηγορούν τον προπονητή Λουτσέσκου. Ναι. Διότι λέει μπαίνει σε ξένα χωράφια. Αυτά δεν είναι ξένα χωράφια, κύριε. Είναι δικά μας. Ποια διαιτησία? Έχει βιώσει ο άνθρωπος αδικίες. Μου θυμίζει τον εαυτό μου τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 65 και μετά
με τις αδικίες που γινόταν εις βάρος των ομάδων μας. Συμφωνεί. Αυτό το βίωμα το έχει μέσα του. Τον έχει πραγματικά κλονίσει. Εγώ δεν λέω ότι είναι προπονηταράς ή όχι, εγώ λέω όμως ότι εδώ έχει δίκιο. Βέβαια, επειδή πουλάει, το παρουσιάζουν σαν κάτι διαφορετικό. Δεν λέει τίποτα ψέματα. Δεν λέει τίποτα ψέματα. Δεν λέει την κάθε ενέργεια του διαιτητή, ότι και το ΒΑΡ ακόμη, που αυτό ήρθε με την πανοκρουσίες, θυμάστε, ναι, τον πρώτο καιρό μας έφερε διαγώνιες γραμμές. Ναι. Για να βγει το offside. Όταν φέρεις λοιπόν ένα σύγχρονο τέτοιο, κάντο όπως το κάνεις έξω. Δώσε λίγα χρήματα ακόμη. Και δεν ήταν του ποδοσφαίρου, να θυμάστε, ήταν του ελληνικού λαού. Τα έδωσε ποιος? Ο Νίκος ο Παπάς. Τα χρήματα. Εκεί που να δίναμε 13, δίναμε και 23. Ούτως ή άλλως κάπου θα τα δίνανε. Κάπου θα κάναν δωρεές. Οπότε θα μπορούσαν να έχουμε και το αυτόματο γκολ και το αυτόματο offside. Γιατί δεν το φέρουμε το αυτόματο offside εδώ? Θα πει κάποιος. Πώς θα γίνει αυτό με το offside δηλαδή? Το αυτόματο δεν το ξέρεις? Πώς στις κάμερες στην Αγγλία που δείχνει το πρόσωπο και τέτοια. Α, και κατευθείαν χτυπάει στον αυτό και τελειώνει. Ναι. Το ημιαυτόματο είναι. Σε λίγο θα γίνει αυτόματο με τον Βαγγέλη. Όπως και η μπάλα που έχει. Η μπάλα, ακριβώς. Ναι. Καλά, εδώ πέρα πάλι το τέτοιο είναι, είναι και μυστήριο. Διότι η μπάλα, άλλοι έχουν γραμμές 8 εκατοστά, άλλοι έχουν 12 εκατοστά, όπως και τα δοκάρια. Είναι αυτή η γελιότητα που είδα να περιφέρεται σε viral. Αν ήταν κοντά τα δοκάρια. Το έχουμε αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί, ναι, αυτό είναι τα δοκάρια εδώ ακριβώς, το show αυτό που δόθηκε εκεί, κύριε Μπατάκη. Όπου βεβαίως εσείς έχετε αποκαλύψει ότι πρώτος εσείς ψηλώσατε τα δοκάρια σε παιχνίδι του Ηρακλή. Προσέξτε. Όχι, όχι. Τότε ο κ. Μητυλινέος, επειδή θα φεύγαμε για την ανακατασκευή από το Καφτατζόγλιο λόγω του. Τον Ολυμπιακό αγώνα, με ρώτησε πού πρέπει να πάμε. Ναι. Πού νομίζεις? Έκανα λοιπόν εγώ μία εισήγηση. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πρέπει να πάμε στον Άρη, να μην τους διχάσουμε, να μην διχάσουμε εμείς και να βρούμε ένα άλλο γήπεδο που να ταιριάζει σε εμάς βέβαια κοντά στην περιοχή μας. Δεν υπήρχε όμως τέτοιο γήπεδο. Τότε θελήσαμε λοιπόν, αποβηθήκαμε στο Μακεδονικό, μας το έδωσε, πληρώσαμε τα ωραία χρήματα όμως. Στην αρχή ήταν του Μητυλινέου, αλλά μετά μπράβο τον Βενιζέλο, τον Βαγγέλη και τον Λιάννη. 170 εκατομμύρια ήταν μερικές δραχμές, δεν θυμάμαι τότε. 170 εκατομμύρια δόθηκαν στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ελληνικά όμως. Ναι, ναι, μην ξεχνά... δραχμές, εντάξει. Ναι, αλλά πρόσεξε, κάναμε και τις αυτούς και το φωτισμό και όλα. Το ανακαινήσαμε. Όλα καινούργια. Ξέρεις, θυμάμαι και αίθουσα κάτω είχατε κάνει για τα πάντα. VIP κλπ. Ναι. Τα πάντα. Προσέξτε, ναι, η εκτίμηση των μηχανικών τότε ήταν πάνω από 400. Εκατομμύρια. Και όταν άκουσε, είπε να το τελειώσαμε και γρήγορα. Βέβαια τότε ακριβώς κάναμε χλωροτάπητα. Ο χλωροτάπητας βέβαια μας προβλημάτισε τότε. Γιατί πήραμε έτοιμο και δεν έπιασε καλά η ρίζα του. Θέλαμε να παίξουμε γιατί ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Αλλά είχαμε πίεση να παίξουμε με την ανόρθωση τότε. Στο Κύπ, ναι, με Γιωβάνο Μεσοπονδί. Τότε, προσέξτε εκεί πέρα τότε τι γίνεται. Μάστε. Ο διαιτητής σηκώθηκε ο Νεπεγλέρας, γύρισε την πλάτη το παιδί στον τοίχο και δίνει πέναλτι στο 4-1 και γίνεται 4-2 και πάμε κάτω και έχουμε 3-1 και αποκλειόμαστε. Και εκεί λοιπόν άλλα βιώματα. Βλέπω τώρα που μετράει. Εγώ λοιπόν είχα τότε τηλεφωνήσει τον Θόδωρο να μου στείλει κάποιον. Το Θεοδωρίδη. Το Θεοδωρίδη, γιατί θέλαμε να το δηλώσουμε στην UEFA, ναι, το παιχνίδι. Ναι. Που παίζαμε την ανόρθωση. Άσχετα αν παίζαμε ανόρθωση. Ναι. Ήρθαμε λοιπόν, τα μετρήσαμε όλα. Με το ελάχιστο, το μέγιστο κτλ. Και σε μια στιγμή ο κανονισμός προέβλεπε τότε, πλέον η Έλατον. Ναι. Πλέον η Έλατον, κάπου 8-10 εκατοστά θα γελάσω. Τώρα δεν είμαι και διαιτής, αλλά οι παλιοί διαιτητές το ξέρουν. Και από το 2,44 το πήγα 2,52 μου φαίνεται. Γιατί είχαμε το Χαλκιά. Αλλά έλεγα. Ψηλότερο το φύλακα. Ο κόσμος έρχεται για το θέαμα. Να σταματήσουν αυτό να τραντάζεται το οριζόντιο δοκάρι. Ας δώσουμε λίγο κάτι άλλο. Κακή όμως. Σύμπτωση, δεχόμαστε τον γκολ από την εστία που μπαίνει ο κόσμος του Μακεδονικού το γήπεδο, ναι, για αυτό το πέταλο. Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί πέρα τον γκολ που γλύφει το δοκάρι από την κεφαλιά του Τζοβάνι. Δεν μπορεί δοκάρι και μέσα, ναι. Δοκάρι και μέσα. Άρα, και κατευθείαν μου κάνανε επίθεση, να μην πω τώρα τα ονόματα, είναι φίλοι και βγαίνουν και τακτικά στο ραδιόφωνο. Γιατί τότε οι Ηρακλειδείς οι οποίοι με επιτέθησαν, διότι δεν προλάβαμε να κάνουμε και τον κόμβο και περπατούσαμε λες στη λάσπη, ναι, λες και θα παίζανε ποδόσφαιρο, ας βάζανε από κάτι. Αργότερα έγινε ο κόμβος και πηγαίναν κοντά.
Αντί να πούνε λοιπόν ότι μπράβο που παίζουμε στο γήπεδό μας, κανένας δεν πίστευε, τι κάναμε. Έρχεται ο Ευθυμιάδης λοιπόν και λέει ο Ελευθερόπουλος, όπως όλοι οι τερματοφύλακες, πήγε να μετρήσει, πήδεξε μία-δύο, είδε ότι δεν του βγαίνει. Αλλιώς είχε συνηθίσει, είχε συνηθίσει ψηλά να τα δοκάρια. Κάτι, ναι, ναι. Ναι. Το λέει στον Ευθυμιάδη, είναι ο καθηγητής φυσικής αγωγής αυτός ο διαιτητής από δράμα. Μαθαίνω, εγώ είμαι έξω, γιατί κάτι κάνω για να μπουν μέσα οι του Ολυμπιακού. Ναι. Κάποια επιτελέσματα, να μην κάνω επεισόδια τίποτα και τιμωρηθούμε. Ναι. Γιατί έλεγε ο κ. Μητυλίνος, προσοχή, μην τιμωρηθούμε. Ναι. Μας έχουν στημένους πάντως σε εισαγωγικά, ναι, για να τιμωρηθούμε. Τώρα κοιτάω τον Μανούχο τώρα. Ναι. Και λέω, μα είναι δυνατόν να γίνει αυτή η γελιοποίηση? Είναι δυνατόν, κύριε διαιτητά μου, είναι δυνατόν? Πήγαινε μες στο καμαράκι σου, στείλνε τους υπεύθυνους, υπάρχουν υπεύθυνοι για τα γήπεδα, και κάθισε μέσα εσύ να σκεφτείς το πώς θα διαιτητεύσεις αυτό το παιχνίδι που δεν το ήθελα να παίξουν ίσως και οι δύο, γιατί ήταν αντίξωση οι συνθήκες, ναι, εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, μετράει και του λέω, λέει, δεν γίνεται, θα το διακόψω. Δεν κατάλαβα, του λέω. Διακόψε το. Το μέτρησες καταρχήν? Λέω, πώς θα το μετρήσω? Εγώ το μέτρησα, του λέω, χθες όμως. Είναι 2.52. Λέει, απαγορεύεται, λέει, 2.40. Όχι, υπάρχει το πλέον έλαντο. Αλλά και λέω, του λέω κάτι. Εδώ ξέρετε τώρα τι λέει ο κανονισμός. Κανένα σημείο του οριζοντίου δοκαριού δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 2.44. Αν δηλαδή το γήπεδο την ώρα που πατιέται, κάπου πατηθεί πιο πολύ, κάπου μαζευτεί, δεν ξέρω, από όταν κάνουν αμμοδιανομή, ναι, και μαζευτούν 2-3-4 εκατοστά, εκεί την ώρα δεν μπορεί να το σκάψει. Πιο ψηλό είναι. Θα μπορεί, ναι, να είναι. Άρα, ναι, λοιπόν, αν ένα σημείο ή δύο είναι κατώτερο του 2.44, έστω και ένα εκατοστό, είναι αντικανονικό το γήπεδο, για το όνομα του Θεού. Καλά, εντωμεταξύ, αν ψάξουν όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, είναι σίγουρο. Ψάξανε, θα... Νίκο. Ναι. Ψάξανε. Ναι. Και επειδή εγώ έχω τους πρόεδρους των ενώσεων, αλλού είχαν και 2.28, για να μην σας πω το περιστατικό του Παναρκαδικού, το γήπεδο που έπαιζε και στην Α2. 2.28. Τι, γιατί, δεν υπάρχουν τέτοια γήπεδα, νομίζεις? Με χαμηλό, τόσο χαμηλό. Αφού τα βλέπεις. Τα έβλεπες. Μα αφού γίνεται αμμοδιανομή, συνέχεια βάζουν στα ξερά, συνέχεια πάνω χώμα, ή βάζουν άμμο συνεχώς, έγιναν. Ή την Αλλά ώρα που παχτώνονται, παθαίνει εδώ καθίζηση. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη εδώ, αυτό είναι αυτό, γελιότητα. Βέβαια, αυτό είναι γελιότητα, αυτό είναι το βάει. Θα μπορούσε λοιπόν να παιχτεί το παιχνίδι. Ναι. Να παιχτεί το παιχνίδι. Γιατί όχι. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη. Τώρα ποιον αγαπάει δεν ξέρω από τους δύο. Λοιπόν, ωραία κουβέντα με τον Τέλη Μπατάκη. Διαφημίσεις όμως και επιστρέφουμε εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι εδώ. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VG36 στην Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316-070-021. Τι είναι αληθινή εμπειρία? Μπορείς να την νιώσεις, να την παίξεις στα δάχτυλα, να σου χαμογελάσει, να την γευτείς, να τη ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η αληθινή εμπειρία καζίνο είναι εδώ.